Να δούμε το Γιώργο το Λιμπέρι από τη Χόμουρη. Γιώργο, πότε γεννήθηκες? Στα 1931. Και πόσο καιρό ήσουν στο χωριό πριν φύγεις από το χωριό? Και στο χωριό τι έκανες? Στο χωριό τι έκανα? Μεγαλώσαμε, έπιασε ο πόλεμος, φύγαμε μισή, μείναμε εδώ, πήγαμε στην άφοπη γιατί πρόκειται να μας πάρουν από 12 χρονών και από πάνω, οι αντάρτες να μας πάρουν. Εγώ και η μεγαλύτερη αδερφή μου πήγαμε στην άφακτο. Η μικρότερη αδερφή μου, η Ελένη, έμενε μαζί με τον πατέρα μου και την βάση στο χωριό. Τη μάνα μου, στο χωριό. Καθίσανε ώσπου things got χειρότερα ακόμα από ό,τι ήταν και φύγανε κι αυτοί και κατέβηκαν όλοι κάτω. Καθίσαμε εκεί πέρα κάπου 2,5-3 χρόνια. Στην άφακτο. Στην άφακτο. Ήταν με το ανταρτοπόλεμο τότε ήταν. Ναι. Δεν μου λες, στην άφακτο τι έκανες? Εγώ στην άφακτο τι έκανα? Ήσουν μόνος σου με την αδερφή σου στην άφακτο για λίγο καιρό. Ναι. Και τι έκανες? Εγώ έκανα... Γύριζα κοντά στο, με το θείο μου το, το κολλιό, ήταν που λέγε κουλιός, ρούχα αυτός. Και τι που λέγε ο κουλιός? Μεταχειρισμένα ρούχα. Ρούχα. Ναι. Και δεν είχα τι να κάνω και έτσι έκανα hang around. Και ήταν ένας από την, τον Κολοσσίρτη, που πουλάγε μαντολάτα, με το πρασκίνησε. Πήγαινε μαντολάτα, πήγαινε στην Πάτρα και έπαιρνε μαντολάτα και ερχόταν στην άφα του και τα πουλάγε. Δηλαδή, παγωτό. Όχι, μαντολάτα. Τι είναι αυτό? Ήταν, είναι ένας, δεν έχεις να θυμάσαι τα μαντολάτα που έχει μέσα, είναι ένα τετράγωνο πράγμα με φιστίκια μέσα. Παστέλι. Όχι, άλλο παστέλι. Και πήγαινε με το κασάκι από μια μεριά στην άλλη και πουλάγε. Τον πλησίασα κι εγώ και σαν διάολος που ήμουνα, ήθελα, λέω, τι κάνεις, λέω, τι βγάλεις τίποτα. Ναι, λέει, καλά κάνω, λέει, αλλά εγώ δεν έχω όρεξη για δουλειά. Α, λέω, μήπως θέλεις να με βοηθώ? Λέει, δεν είναι αρκετά λεφτά, λέει, για τους δυο, αλλά θα δούμε. Στο κάθε μεσημέρι, απαράταγε το, έβαζε το μπαξάκι του εκεί πέρα και πήγαινε και έπιζε για χαρτιά. Το έλεγα, αμετρήσω ό,τι έχεις μέσα στο αυτό και να πάω εγώ να τα πουλήσω και ό,τι θέλεις να μου δώσεις όταν είναι αυτό. Σω πήγαινα και ξυπούλαγα γρήγορα εγώ, κατάλαβες? Α, τότε λέει να σε αγοράζω εσένα. Λέω, καλά, λέω, να τα αγοράζεις, με τα πουλήσει θα είμαστε συνεταίροι, τι θα γίνεται. Μικρός τώρα, εγώ τι ήμουν τότε, 14. Λέει, δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν μου παραρέσει, λέει, δεν μου κάνεις μεγάλη χαλασιά στο αυτό. Αμέσως έμαθα που έπαιρνε το τρόφιμα, τα λουκούμια και τέτοια και αυτά από την Πάτρα. Πήγα στην Πάτρα, μικρός, και η μάνα μου άνοιξε το σακάκι μου και μου έρευε τα λεφτά μέσα, που πήρα μαζί τα έρευε από μέσα. Και πήγα, πού είναι, ποιος,
δεν ήξερα πού είναι. Πήγα και πήρα μια αστακό, έναν αστακό. Και έγραφα πάνω ποιος του κάνει το αστακό. Ήταν και ένα άλλο, άλλη εταιρεία. Πήγα με τα πόδια. Πήγα εκεί, μπήκα μέσα με κοντά παντελονάκια. Κατάλαβες. Και με κοιτάζαν και γυαλάγαν τα παιδιά. Με κοιτάζαν και γυαλάγανε. Που... Τόσο μικρός. Yeah. Τι θέλεις εδώ, λέει. Εγώ αυτό, λέω, έτσι είναι, λέω, δεν ήθελα και προσπαθώ να ανοίξω αυτό. Λέω, σου δώσουμε, λέει, την ευκαιρία, τέλος πάντων, θα τα πληρώσω όμως. Βέβαια, δεν πρέπει να τα πληρώσω. Έχεις λεφτά. Λέω, δεν ήρθα χωρίς λεφτά. Έκανα και τον έξυπνο, κατάλαβες. So, άρχισα και αγόραζα από αυτούς. Μόλις όταν έβασα και γύρω σε δύο ή τρία μέρη που μπορούσε να πάρω λοκούμια, μπορούσε να πάρω σοκολάτες, τέτοια πράγματα. Και έκανα και bargains, γιατί δηλαδή θέλω 12 σοκολάτες, πόσο θα μου το δώσεις. Τέλος πάντων, έβγαζα κάτι. Πέρα δόθη στο ναύφακ του Πάτρα. Τελικά αυτός ο συνέδερος που δεν είχα, δεν έβγαζε αρκετά και πήγε κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και έμεινα εγώ μόνο. Στην άφακτο. Στην άφακτο. Ήταν κάποιος που πουλάγε απ' έξω από το γυμνάσιο, πουλάγε στα διαλύματα. Ναι. Στα παιδιά, καραμέλες, τέτοια πράγματα. Δεν ακούει καλά με αυτό, άστοχα. Είναι αέρας αυτό, δεν συμπέρασε. Yeah. Στο λέω... λέει, είναι εντάξει, λέει, δεν θα κάνουμε συναγωνισμό, λέει, εσύ, εγώ έχω καιρό, λέει, εδώ πέρα, λέει, εσύ δεν μπορεί να πουλήσεις εδώ πέρα, ούτε περιμένω να καθίσεις εδώ, θα βαρκεστείς. Καλά, λέω, αυτό θα δούμε ποιος θα βαρκεστείς. Στο σχολείο. Απ' έξω από το σχολείο. Ναι. Στο... αυτό ήταν το... η τρίτη βάρδια που πήγαινα, πρώτα πήγαινα, πρωί, στα... Πορχόνταν τα παιδιά. Τότε πορχόνταν τα παιδιά. Όχι. Όταν ήταν τα... στα... αυτά μωρέ που πήγαινε... που έρχονταν και φεύγαν από την άφακτο, πηγαίναν σε άλλα μέρη. Πώς το λένε... ήταν η Αγία Παρασκευή, ήταν εκεί, ήταν ένα... εκεί ήταν και το λεωφορείο, νομίζω. Ναι, το λεωφορείο. Έρχονταν και έφευγαν. Ναι. Πήγαινα πρωί και... πούλαγες. Πούλαγε πάνω κάτω, εκείνος κάποιος δεν είχε κάτι, έπαιρνε αυτό και έβγαζε. Ό,τι λίγο ήταν. Μετά από το που έβγαζε αυτό, πήγαινα στο σπίτι. Και ετοίμαζα την αυτή μου με τα άλλα, τα αυτά που έπρεπε για να πάω στο γυμνάσιο, απ' έξω από το γυμνάσιο. Πρώτα πήρα ένα μπαξάκι, έτσι σειρά. Μετά ήταν κάποιος που είχε ένα καροτσάκι που έσπρωχνε με μία ρόδα και τα πόδια. Και αυτός δεν ήθελε να το βγάλει, ήταν άρρωστος και δεν ήθελε να δουλέψει άλλο και μου λέει, το θες να τα αγοράεις. Βέβαια τα αγοράζω, πώς, τέλος πάντων. Και το πιστεύεις ότι με εκείνο το καροτσάκι πήγαινα από το καινούριο χωριό που μέναμε στο Μόρνο που γίνονταν κανένα πανηγύρι. Και με το καροτσάκι αυτό έχω φωτογραφίες αυτές, τις έχω. Και με το καροτσάκι πήγαινες και πουλάγες στο... ναι, αυτό, στο πανηγύρι μπορείς να πανηγύρια, κατάλαβες. Ναι. Πέρα δόθη. Πάλι και από εκεί
έχουμε γύρω οπουδήποτε υπήρχε κόσμος. Έρχεταν ο στρατός που γίνανε, ερχόντουσαν στην άφακτο για να πάνε να κάνουν επιχειρήσεις απάνω στο αυτό. Σαφανία. Και κάνανε στα εκεί που ήταν το Λιμπέρτο, το Παλιοπαναγιά. Ναι. Ξέρω τότε του είχε κάποιος από τους δικούς μας παραλίκας. Ω, ναι. Ναι. Δεν μου λες, όταν τελείωσες από την άφακτο, τι έκανες? Όταν τελείωσες από την άφακτο. Ναι, πούλαγες εκεί πέρα ή πόσο καιρό είχες που τα πούλαγες αυτά? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να σου κάπου 19-20 χρονών. 19. 19 χρονών. 19 χρονών. Και τότε τι έκανες? Μόλις τότε ξεπούλησα, με έβαλε ο πατέρας μου, είχα μάσει λεφτά. 300 λίρες. 300 λίρες. Yeah. Αλλά με το πήρε ο πατέρας για να πάρει να ανοίξει το μαγαζί πάλι που είχαμε. Κατάλαβες? Στη Χόμπορη. Ναι, στη Χόμπορη. Και μη είχε βάλει μπροστά, ξέρεις τότε, μόνο πατέρα δεν θέλω να πάμε εδώ, καλύτερα να πάρω αυτό, μπορώ να πάω αγοράσουμε κάτι τότε, τα φτηνά που ή. Ωραία, τε στο διάλογο, μόλι για να αφήσουμε τα δικά μας τα σπίτια και να πάμε εκεί πέρα, πρέπει να πάμε. Επίγον. Τι να κάνω, τώρα εκεί ήταν, πέρναγε ο νόμος του πατέρα μου, κατάλαβες. Ναι, πατέρας ήταν. Yeah. So, πήγαμε, ήρθα πίσω στο χωριό και κοίταξα τι να... Στο χωριό έμενες με τον πατέρα της μάνας? Ναι, στο σπίτι. Σαν τα αδέρφιας και δούλευες στο μαγαζί, δηλαδή τι δούλευες, εκεί ήσουνα. Εκεί ήμουνα, γεια. Πήγαινα και έπαιρνα αλάτι στον νόμο, από τον πλάτανο να το φέρω στον νόμο, να φέρω στο μαγαζί. Ξέρεις τι είναι hard times, δεν έχεις ιδέα τι έχουμε περάσει, αλλά δεν βαριέσαι αυτά. Αλλά αυτά, δεν μου λες, έκατσε στο χωριό 2-3 χρόνια. Περίπου 3 χρόνια, ήμουν 20, ναι, και πρόκειται να περάσω για 21 για να πάρω για στρατιώτη, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ ήρθε τότε αυτό το φέρνανε τους, μπορούσε να είχες κάποιον συγγενή, μπορούσε να σε φέρει. Να σε φέρει στην Αμερική. Αμερική. Ναι. Ναι. Σου έκανε πρόσκληση. Πρόσκληση. Yeah. Πήγε ο Μήτρος ο Λιμπέρης, που είναι θείος μου κι αυτός. Ο Λιμπερομέτρος. Ο Μήτρος. Και αυτός συνονοήθηκε με τον πατέρα μου, όχι με τον πατέρα μου, με το Σκιαδά. Με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη. Που ήταν στην Αιώνη και αυτός. Ναι, ήταν στην Αιώνη. Ότι είχαμε δύο αδέρφια να έρθουν να γίνει, να πάει εκείνος να έπαιρνε το γιο του ανιψιού του, που ήταν Λιμπέρης, και εγώ να πάρω το Γρηγόρη του Σκιαδά. Σου ήρθαμε σχεδόν την ίδια χρονιά. Και ήρθα κατευθείαν στο θείο μου, τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη του Σκιαδά. Ναι. Τι δουλειά έκανε αυτός? Είχε ανθοπουλείο. Ανθοπουλείο. Ναι. Από την αρχή άρχισα να πουλάγα. Δεν ήξερα τη γλώσσα, τέλος πάντων. Μέσα στο ανθοπουλείο ήσουν να δούλευες. Από το ανθοπουλείο έπαιρνα λουλούδια και πήγαινα στο δρόμο και τα πουλάγα. Απ' έξω από το Bloomingdale's, αν το έχεις ακούσει. Ναι, ναι, το Bloomingdale's, το μεγάλο κατάστημα, ναι. Ναι. Λοιπόν, έπαιρνα πράγματα από εκεί πέρα, με χρέωνε ο θείος μου ότι έπαιρνα και τα... Ως που
άρχισα, πήγα αμέσως αμέσως στο σχολείο, πήγα στο νυχτερινό σχολείο. Αμερικάνικο. Ναι. Πήγα για ένα χρόνο, ενάμιση, και μέχρι που λέει αυτή που ήταν η καθηγήτρια, καλά, μου λέει, κοίταξε παιδί μου, λέει, εσύ χαραμίζεις εδώ πέρα με τους άλλους τους, το, λέει, γιατί το έκανα παράπονο, του λέω, μα σε παρακαλώ, του λέω, δεν είναι η δουλειά αυτή, ήταν οι Γερμανοί και θέλανε και λέγανε, βατ, βατ. Κατάλαβες. Λέω, δεν μπορώ να, δεν αντέχω. Κάθομαι εδώ πέρα και κοιτάζω σαν αυτό. Λέω, σου πω τι, κάτι. Ας σε βγάλω από τούτη την τάξη και θα σε πάω δύο τάξεις μπροστά. Γιατί είσαι καλός μαθητής. Κατάλαβες. Και έτσι ακριβώς έγινε. Πήγα ένα μισή χρόνο νυχτερινό σχολείο. Μετά από το δουλειά μου πήγαινα στο σχολείο. Στο σχολείο τη νύχτα. Και μετά σιγά σιγά ήμουν very, very quick learning. Μάθαινες πολύ γρήγορα τα γράμματα. So, κάθεσα στο... Δεν έβγαλες στο σχολείο. Μου δώσανε αυτό, απολυτήριο. Ναι. Απολυτήριο. High school. Από το high school, yeah. Από το λύκειο. Πήγα 1,5 χρόνο και μου δώσανε ύστερα τα απολυτήρια, ήταν 4 χρόνια. Μου δώσανε το απολυτήριο, αυτό. Το έχω το απολυτήριο αυτό. Μπράβο. Ναι. Και μετά από περίπου ένα χρόνο, κάτι, 1,5, έβλεπα ότι δεν έβγαινε το μαγαζί να πληρώνω και δεν ήξερα τη δουλειά να, αυτό, παρόλο ότι δεν έβγαινε, πώς το λένε. So, άφησα τώρα το, πήγαινα, δούλευα στο μαγαζί. Στο πουλείο. Ναι. Πήγαινα στο σχολείο το βράδυ, την ημέρα off που ήταν Tuesday, every Tuesday, έπαιρνα ένα μπάξι λουλούδια και πήγαινα και τα πουλάγα στον δρόμο, στο Broadway. Με κυνηγάγανε οι αστυνομικοί. Και ο νόμος ήταν ότι μπορείς να πουλάς, αλλά να μην τα αφήσεις κατά ήτου αυτό, όσο είναι στα χέρια. Δώσε το από εδώ, φέρ' το από εκεί. Ήταν και μαγαζιά που τους έκανα καμπετήσιο. Με πιάσανε, με σταματήσανε. Με σταματήσανε, με κυνηγάγανε. Το street ήταν one way. Αυτοί όταν ερχόντουσαν αυτοί από εδώ, έφευγα εγώ, πήγαινα από την άλλη μεριά. Λοιπόν, τους είχα βγάλει αυτά, αλλά λέει κάπως που κάνα και τη σκάει. So, ένα απόγευμα πήγα εκεί πέρα, μόλις ήρθε και η γυναίκα και λέει, θέλω να αγοράσω λουλούδια. Λέω, ναι, το κοιτάζω, εν τω μεταξύ ήταν και δύο ανθρώποι πίσω μου. Ας το λέει κάτω, λέει το αυτό, να εξυπηρετήσει και την κυρία. Λέω, ναι, εντάξει. Μόλις τα φύγω κάτω, μου λέει, πάρε εδώ. Α, σε αφήσω. Με παίρνει, με βάλει μέσα στην κλούβα, στο αυτό, και μου πήγαινε, λέω, πού με πας. Μόλις βγάλει την Παναγία, λέει, να σε κυνηγάω. Θα πάω, σε πετάξω και εσένα, έτσι ακριβώς σου μιλάω. Και εσένα και τα λουλούδια σου στο Hudson River. Στο ποτάμι κάτω. Στο ποτάμι, yeah. Ναι, το έλεγα εγώ τώρα, ναι. Αλλά πήγαινε, αντί για να πάει για το ποτάμι, πήγαινε κατά εδώ. Ναι. Λέω, καλά αυτός. Κατάλαβες. Λέω,
Καλά λέω όλα αυτά που λες εσύ, λέω ότι εγώ πρόκειται να... Πόσα θέλεις να σου δώσω, να μ' αφήσεις ήσυχον. Με κοιτάζει, μου λέει, θα σε αφήσω, λέει, αλλά θα πηγαίνεις μία φορά εδώ, την άλλη εκεί πέρα και όταν αυτό θα περνάω θα μου δίνεις $2 κάθε φορά. Πολλά. Πολλά. Τώρα, αναγκαστικά, αλλά τα ξεπούλαγα γιατί ήταν ανήκει μες στο Subway. Τέλος πάντων, έβγαζα πιο πολλά την ημέρα. Έτσι. Την ημέρα, από ότι έβγαζα όλη την εβδομάδα στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Ένα απόγευμα στους 72 δρόμους και Central Park West, δεν ξέρω αν το έχεις δει πώς είναι. Ήταν μια κοπέλα, λιγάκι μεγαλύτερα από μένα, εγώ φουκαράς, κατάλαβες. Αλλά ήθελα να μάθω γλώσσα, κατάλαβες. Ερχότανε τακτικά κάθε μέρα που πήγαινα εκεί πέρα, έτσι παρουσιάζεται για αυτή. Μου λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, σε λυπάμαι. Λέει, είσαι bright. Αλλά, έξυπνος. Αλλά δεν τρως, λέει, καθόλου, γιατί δεν έτρωγα. Όπως βλέπω, λέει, ούτε φαΐ έχεις μαζί σου, ούτε τίποτα. Θα πεθάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Είσαι πιο έξυπνος για να... Λέω, σαν τι να κάνω, λέω, να αλλάξεις δουλειά, λέει, να κάτι να κάνεις, να πω αυτό. Κάπως μου την έδωσε, να πούμε. Και... Σου έδωσε καλή ιδέα. Ναι. Μετά ήταν μια ad στο paper. Ήταν Florist Wanted. Διαφήμιση για κάποιοι, για δουλειά. So, ήταν εκεί πέρα, πήγα στο Jamaica, πήγα εκεί πέρα, μίλησα με τον άνθρωπο, εκείνος ήταν, είχε μαγαζί, 40, 50. Τι μαγαζί? Florist, θα πήγαινα εγώ. Τι ξέρεις αυτό, τι ξέρεις, ήξερα όμως αρκετά. Ήξερες βέβαια, γιατί είχες μάθει. Μου λέει, κάνε εκείνο εκεί, κάνε το εδώ. Ήταν impressed. Λέει, πόσο λέει να σε πληρώσω, λέει, να κάνεις. Αυτό είσαι. Μα λέω, πηγαίνω στο θείο μου, λέω, και αυτό, πόσο σου δίνει αυτός. Του είπα, εκεί που έκανε $75 a month, νομίζω μου δίνει. $75 το μήνα. Το μήνα, για. Σω, θα σου λέει, θα σου δώσω εγώ, λέει, δουλειά και θα σου δώσω τρεις φορές παραπάνω από ό,τι σου. Από ό,τι σου. Λέω, ναι. Πάω στο πίσω θείο μου και του λέω, τι πρέπει να φύγω. Κακοφάγγι. Ναι, μεν κακοφάνει και από την άλλη μεριά δεν έχασε τίποτα γιατί η δουλειά ήταν όσο costing him money. Μου λέει, εντάξει, τέλος πάντων. Πάω λοιπόν, μου λέει, Παρασκευή να έρθεις εδώ πέρα. Πήγα εκεί πέρα, μου μίλησε από εδώ, από εκεί, μου λέει, κοίταξε, πάρ' τα κλειδιά. Πρώτη φορά στη ζωή μου, πάρ' τα κλειδιά, λέει, αυτιά, και αύριο θα έρθει να ανοίξει το μαγαζί. Λέω, μα για σιγά πώς. Λέει, τι σου, εγώ, λέει, είσαι, πώς το λένε, σε συμπάθησα, λέει, και νομίζω είσαι, δεν είσαι αρκετά experience να γίνεις όπως είμαι εγώ, αλλά you can get. Μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Εγώ, λέει, έχω 6-7 χρόνια, δεν έχω πάρει off μια μέρα. Θέλω να πάρω αυτό. So, έτσι έγινε. Ούδωσε τα κλειδιά, πήγα, έφυγε.
ευχαριστημένος αυτός, έπρεπε, έπρεπε να πάρω και από το τηλέφωνο παραγγελίες, κατάλαβες. Ή βρίσκα λιγάκι δύσκολο, γιατί λέμε δεν μη κάνανε τρώστη πελάτες, άρα ξέρεις λέει και θα, τι κάνεις εσύ, άμα δεν ξέρεις λέω θα, θα ειδήσω όταν τα, θα τα φτιάσω. Τέλος πάντων, ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένος και μου λέει, εγώ λέει θα σου δώσω 75 dollars a week, όχι το μήνα που έδωσα. Την εβδομάδα. Την εβδομάδα, yeah. Και άμα θέλεις λέει, επειδή πρέπει να παίρνεις μια μέρα off, να δουλεύεις και την ημέρα του off, έχω τον αδερφό μου λέει που... Μπορεί να κάτσει. Κάθεται τώρα προς αυτό, λέει θα τον διώξω και θα βάλω εσένα, λέει. Θα σου δίνω 20 δολάρια. 20 δολάρια για μια μέρα ήταν πολλά. Τέλος πάντων, κάθεσα εκεί πέρα, ο άνθρωπος αυτός ήταν εντάξει. Πόσο καιρό έκατσες με αυτόν? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια? Δύο χρόνια. Ήσουν σαν μπόσεις δηλαδή? Ναι, εγώ ήμουν βέβαια. Εν τω μεταξύ, βλέπω το ένα απόγευμα, περνάει ο θείος μου από εκεί πέρα. Μπαίνει μέσα, τι κάνεις εδώ πέρα? Λέω αυτό γι' αυτό. Και ποιος το πιάνει το μαγαζί? Λέω εγώ. Αυτός νόμιζε ότι δεν έχω αρκετά για να... Μα λέει πώς το... Λέω, είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος, αυτό. Το σκέφτηκε. Μου μιλάει ύστερα από μια εβδομάδα. Λέει, έλα να μιλήσουμε. Πήγα στο σπίτι. Μου λέει, αυτό και αυτό έχω ένα προποζήσιο να σου κάνω εσένα. Δηλαδή, λέω, τι, να έρθεις στο μαγαζί και να σε κάνω τρίτου συνέτερο. Αλλά δεν θα σου δώσω μερίδιο από το μαγαζί, από τα κέρδη. Κατάλαβες? Και λέω, μα καλά, λέω, πώς είναι δυνατόν να πάρω περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνω τώρα. Λέει, αφόσον ξέρεις τη δουλειά σου, λέει, είμαι βέβαιος ότι θα... Τώρα ήταν και θείος μου, ήταν, είχα και application, αισθάνομαι να... Ναι. So, πήγα λοιπόν, τότε θα σου πω, το λέω. Πήγα στο μπόση μου που ήταν εκεί πέρα και του λέω αυτό και αυτό. Θα φύγω. Τι λες μωρέ, λέει, αστείευσαι. Εν τω μεταξύ αυτός αγόραζε από το Λιμπέρι. Α, ναι. Λουλούδια. Και μου λέει, βρε χαζέ, λέει, τι λες τώρα, θα φύγεις του δουλειά σου, λέει. Του λέω, έχεις τίποτα καλύτερο, αυτό του είπα. Έχεις τίποτα καλύτερο, λέω, από αυτό που μου κάνει ο Θεός. Ο Θεός μου, λέω, πες μου. Άλλος του λέω, μη μιλάς. Μα, λέω, όχι μα, και κολλήθη, εγώ αποφάσισα. Είπα τον άνθρωπο ότι θα σου δώσω ένα μήνα, δύο. Ευκαιρία. Να βρεις άνθρωπο. Τέλος πάντων, έφυγα. Έφυγες από αυτό το μαγαζί, το μαγαζί και πήγε στο Γρηγόρη του Στεδά το μαγαζί. Yeah. Ως τρίτος συνέτερος. Ως τρίτος. So, εκεί άρχισα. Πόσο? Ήμουν τόσο ambitious, δηλαδή πήγαινα έξω και έπαιρνα παραγγελίες και έκανα γαϊδροδουλειές, έσκαβα στους κήπους και που δεν κάνανε αυτοί. Τέτοιες δουλειές. Πόσο καιρό έκατσες εκεί με το θείο σου? Πήρε σύνταξη αυτός? Με το θείο μου, όχι, δεν είχε πάρει σύνταξη τότε ακόμα. Κάθισα, ύστερα από ένα ή δύο χρόνια, του λέω, ξέρεις, λέω ότι αυτό δεν είναι για μένα καμία ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο. Λέω, πρέπει να μου δώσεις μυρίδιο. Μυρίδιο κάθε από τους πέζδες. Ναι. Α, το κακοφάνηκε λοιπόν. Λέω, αλλιώς θα φύγω, δεν γίνεται.
Σω τα κανονίσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και κάθισα περίπου 10 χρόνια. Με το θείο σου. Με το θείο. Ήσουν ένα full partner τότε ή... Όχι full partner, one third. One third, ναι, ήσουν τρίτος. Να το πουλήσει το μερίδιο αυτό και να φύγει. Τώρα δεν θα είχαμε υποβάλει αν αποφασίσω το πρωτού υπόγραψα το λέω αν αποφασίσω να το πάρω εγώ το μαγαζί έχω το πρώτο αυτό πρωτοπολία ναι ναι σω δεν το λέει έχουμε κανονίσει την τιμή πόσο είναι το μαγαζί να πουληθεί αν είναι τόσο δηλαδή δικηγορικά πράγματα όχι αυτά εν τω μεταξύ ήμουν ατσίδρα στο σε τέτοια αυτά ναι σω το τελικά ήθελε να φύγει και δεν ήθελε. Τελικά εφόσον αρρώστησε, μου κόλλαγε όλη την ώρα, πλήρωσέ με να φύγω. Μια μέρα με έπιασε ο διάολος, του λέω για όνομα του Θεού, λέω με έχεις φάει, αλλά ήθελα να του λέω θα υπογράψεις ότι δεν σε διώχνω εγώ. Φεύγεις μόνος σου. Ναι. Μπα, λέει, πολλά τα ζητάς, λέει, γιατί είναι και ο άλλος λέει, στη μέση εκεί. Λέω, έτσι ακριβώς θα γίνει, αλλιώς δεν γίνεται. Λέω, την άλλη μέρα λοιπόν μου κόλλησε πάλι, του λέω, κοίταξε. Βγάλω από την τσέπη μου και του λέω, είχα λεφτά. Και το παίρνω και τα πετάω. Του λέω, πάρω αυτά, λέω, για το τυπάζει και από τούτη τη στιγμή για πάνω είμαι μόνον εγώ. Θα αγοράσω, εκείνος είναι έξω. Κατάλαβες. So, έτσι έγινε και το κράτησα εγώ το μαγαζί. Για πόσα χρόνια το κράτησες. 40 χρόνια. 40 χρόνια 40 το κράτησες χρόνια. Μόνος. Yeah. Τι λες. 40 χρόνια. Yeah. Είπαμε. Πότε το πούλησες το μαγαζί σε έπειτα. Τελικά το πούλησα, ναι. Πώς θυμάσαι πότε το πούλησες. Το πούλησα το... Αν δεν κάνω λάθος ήταν... Πότε είχαμε το... ένα bedtime financial trouble. Το 58 νομίζω ήταν. 58 ήταν αργότερα μάλλον, ναι. Το 58 πρέπει να ήταν. Ναι. Εκεί μέσα, τέλος πάντων. Τότε το πούλησα το 60 κάτι. Έτσι. Yeah. Και ποιος το πήρε. Έλληνας. Ναι. Και δεν το κρατήσαν, δεν μπορούσαν να το κρατήσουν και το πήρα πάλι εγώ. Κατάλαβες. Και μετά το εφόσον χάσαν τα λεφτά τους αυτοί έχασα και εγώ ότι οι υπόλοιποι ήταν να με πληρώσουν ήρθε πάλι σε μένα. Ναι. Εγώ δεν ήθελα τώρα πια να δουλέψω πια. Είχα εκπληστηθεί άλλα πράγματα. Το ξαναπούλησες. Το πούλησα μετά πάλι για με τον τρόπο που ήθελα εγώ. Ναι, ναι. Yeah. Και τότε μετά... έφυγες από νέο ή τότε ή έμενες. Τότε, ύστερα που το πούλησα το μαγαζί, έμενα περίπου 1,5-2 χρόνια. Ναι, όχι. Ναι. Και πήγαινα και έκανα wholesale τότε. Έκανα χοντρικά τα λουλούδια. Χοντρικά, γεια. Yeah. Πήγαινα και αγόραζα για τους φίλους μου, άλλους ανθρωπολείς και ήταν τόσο καλή, έκανα τόσο καλά λεφτά που έκανα μεγάλο λάθος που ήθελα να καθόμουν μέσα στο μαγαζί να περιμένω να σου αλλά ήρθε μέχρι το σημείο δηλαδή που ήταν
δεν μπορούσα να ζήσω. Τόσο τα μαχιάρες που είχα εξαντληθεί, ή θα πέθαινα ή θα αυτό. Το βαρέθηκες. Όχι, το βαρέθηκα. Και financially είχα... Είχες αρκετά χρήματα. Είχα αρκετά, αλλά δεν ήταν ποτέ αρκετά. Και εν τω μεταξύ... Ποτέ δεν έχουμε αρκετά. Και εν τω μεταξύ είχε το ένα bad situation και έγινε... Ευτυχώς που το πούλησε δηλαδή. Yeah. Αλλιώς θα έκανα και... Και μετά από εκεί άφησα ένα μισή χρόνο και έκανα δύο χρόνια μάλλον, έκανα τη δουλειά μόνο wholesale. Άνοιξα μια εταιρεία. Α, χοντρικά. Χοντρικά, αγόραζα και πούλαζα σε άλλα μαγαζιά γιατί είχα τόσους φίλους, κατάλαβες. Yeah. Όποτε ήθελα δούλευα, όποτε δεν ήθελα δεν ήθελα, ήταν τα λεφτά, ήταν αυτά. Καλά. Αλλά ήρθε στο σημείο δηλαδή που ήταν ή θα πέθαινα ή θα έπρεπε κάτι να κάνω. Και έτυχε να... Το situation αφήνανε με το traffic, με ετικέτα, έφτασε στο σημείο που δεν μπορούσα πια να το αυτό. Και τότε τι έκανες, έφυγες από την Νέα Υόρκη. Τότε αποφάσισα για να έρθω εδώ στο Κότσλεο. Όχι, ναι. Πήγες στη Φλόριδα πρώτα. Ναι, ο πρώτος ήρθε στο Κότσλεο. Α. Και μετά πήγες στη Φλόριδα, εγώ έρθω στη Φλόριδα. Α. Και ξαναήρθες στο Κότσο τότε. Ναι. Και είσαι εδώ τώρα. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ στο Κότσο? Τώρα είναι. Μαζί δεν είμαι εδώ. Δέκα τόσα. Πρέπει να είναι κάπου 10 χρόνια. Ναι, πίσω. Εσύ δεν θυμάσαι που ήρθε. Εσύ μου λέγατε how to get to your. Yeah. Yeah. Που... Yeah, πήγαμε από εδώ από εκεί να αγοράσεις. Yeah. So, δεν έκανα. Δεν επιχείρησα να κάνω. Μονιμότητα. Όχι, δηλαδή να αρχίσω business για να γίνει fed up. Όπα, καλά, εσύ έκανες. Δεν μου χρειάζονταν. Εσύ πήρε σύνταξη να πούμε τότε και έκατσες τώρα εδώ είσαι. Αλλά δυστυχώς όμως ήρθε το break που έγινε το crash. Το crash έγινε. Χάσαμε πολλά λεφτά τότε. Ναι. Ότι... Είχες βάλει χρήματα στο χρηματιστήριο. Είχα βάλει λεφτά, Και... Τότε ήταν το... Πότε ήταν αυτό που έγινε, ναι. Τέλος πάντων, τώρα είσαι εδώ. Παντρεύτηκες με τη Άννα. Ναι. Και η Άννα δούλευε στο μαγαζί του θείου σου. Ναι, όχι. Είχα αγοράσει και το... ένα gift shop. Στο ίδιο αυτό. Και την είχα βάλει την Άννα σε εκείνο το... Α, και δούλευε στο gift shop, για δώρα και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Και τότε... Τότε, εφόσον θα πουλάγα το αντοπολείο, μάλλον εκείνο ήταν, του είχα πάρει για guard, να μην πάει άλλος στη... Να πάει κανένας άλλος με λουλούδια και πέρα. Στον μπλόκο. Ναι. Τότε... Του πούλησες και αυτό. Ναι. Και έρθεις εδώ. Yeah. Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν για μένα... Εδώ που είμαστε... να σου πω, εσύ είσαι εδώ που ήρθες, έφτιαξες καλούς όμορφους κήπους, με λουλούδια, σ' αρέσουν τα λουλούδια βέβαια ακόμα. Αλλά δεν μπορούσα να... Δεν ήθελα να πάω πάλι να γίνω... Ανθοπόλης, όχι βέβαια, γιατί είχες πάει σύνταξη και τέτοια. Yeah. Τώρα όμως αρέσει αυτό που κάνεις εδώ. Μ' αρέσει γιατί είναι, πώς το λένε, σαν να έχει γεννηθεί απάνω μου. Α, βέβαια, τα λουλούδια είναι η ζωή σου. Η ζωή μου, γεια. Σω κάθε χρόνο το έκανα improve. Το καλυτέρευες και τώρα καλά, έχουμε τα λουλούδια που έχω εγώ, τις φωτογραφίες που θα στείλω στο μάτι. Yeah.